Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εξ αρχής μίλησε προφανώς για μια ανίποτη τραγωδία, μίλησε όμως και για έγκλημα και διαχρονικό έγκλημα. Μόνο πέρσι είχαμε 2.500 περίπου πνιγμένους εδώ στην περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη χώρα μας. Αυτό που πρέπει να υποθεί είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες και ξέρετε, είναι και λίγο υποκριτικό έως και πολύ, δηλαδή περισσεύει υποκρισία να βλέπουμε σε πρώτο επίπεδο την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν να θλίβονται υποτίθεται για ένα διαχρονικό έγκλημα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το ΝΑΤΟ είναι από τους πρώτους υπεύθυνους. Αυτοί είναι που δημιουργούν τους πολέμους σε αυτές τις χώρες από που ξεκινούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, την οικονομική ανέχεια. Αυτοί είναι που στηρίζουν, που υποθάλπτουν εμφύλες σειράξεις, στηρίζουν αυταρχικά καθεστώτα. Και επίσης είναι υποκριτικό σήμερα που και τα κόμματα που βρίσκονται εδώ πέρα στο κανάλι σας και αντίστοιχα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και στην Ευρωβουλή προσπαθούν μαζί με τα αντίστοιχα κόμματα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών να τα ρίξουν όλα αυτά στη λεγόμενη κλιματική κρίση. Μα η κλιματική κρίση είναι αυτή που αναγκάζει έναν πρόσφυγα και έναν μετανάστη να ξεριζωθεί, να αφήσει δηλαδή την πατρίδα του που εκεί παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα και να επιλέξει τη θάλασσα ως πιο ασφαλή από την ξηρά, γιατί εκεί πέρα εξελίσσεται συνήθως ένας απάνθρωπος υπεριαλιστικός πόλεμος. Από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους αυτούς που βομβαρδίζουν και εδώ υπάρχει... Κυρία Παπαγιωάννου, έχετε δίκιο, αλλά στο Πακιστάν ποιος υπεριαλιστικός πόλεμος εξέλισσε. Στην Ιγυρία. Στην Ιγυρία έχετε... Συγγνώμη, θα διαφωνήσω, κύριε Λοβέρδο. Υπάρχει σφαγή στην Ιγυρία. Έχει βάλει το χεράκι της η Τουρκία, έχει καλλιεργήσει Ισλαμιστικές οργανώσεις που σφάζουν χωριά ολόκληρα. Οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, μια έκφραση αυτών είναι ο πόλεμος, είναι η έσχατη και ξέρετε ότι στη Μέση Ανατολή γενικά οι αιστείες πολέμου είναι πολλές και ανά πάσα στιγμή μπορούν να πυροδοτηθούν. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει πόλεμος με την έννοια της πολεμικής σύραξης, όμως πόλεμος οικονομικός και όχι μόνο και η τεράστια υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί διεξάγονται και στο έδαφος του Πακιστάν και στο πολύ πρόσφατο δυστυχώς παρελθόν. Στην πολιτική του Πακιστάν. Αυτό προφανώς. Εκεί όμως η εμπλοκή του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Είναι ανοιχτή και ξεκάθαρη. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι κάτι κρυφό αυτό που λέμε. Το ότι στηρίζουν και εμφύλιο σειράξει κτλ. Είναι δεδομένη η εμπλοκή του και είναι και δεδομένη και η εμπλοκή τη χώρα μα. Δηλαδή, όσο περισσότερο βαθαίνει η εμπλοκή στους νατοϊκούς σχεδιασμούς και τις χώρες μας, είναι δεδομένο ότι τελικά και η ελληνική κυβέρνηση είναι συνυπεύθυνη. Και όλες οι προηγούμενες βέβαια κυβερνήσεις που μας έχουν βάλει σε αυτή τη ρότα των νατοϊκών εξοπλισμών, της εμπλοκής κτλ. Εδώ, φυσικά, στο συγκεκριμένο έγκλημα υπάρχουν και ευθύνες. Να σας πω, εγώ παρακολούθησα το πρωί έναν απόστρατο του λιμενικού, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχουν πραγματικά ολιγορίες και σε σχέση με την διαχείριση, το επιχειρησιακό σκέλος το συγκεκριμένο, γιατί όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν να πνιγούν και έχουν επιλέξει να παίξουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, όχι έχουν επιλέξει, έχουν εξωθηθεί σε αυτό γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, δεν πας να τους ρωτήσεις αν θες να τους σώσεις ή όχι. Υπάρχει και διεθνές δίκαιο που θα έπρεπε να επιβάλλεται για να σωθούν 700 και πλέον άνθρωποι, δεν ξέρω πού θα φτάσουν. Οι νεκροί. Δυστυχώς όμως μιλάμε για τραγικά νούμερα. Και ένας μόνο να είναι και ένα παιδί, μια μάνα. Πρέπει εκεί πέρα να υπάρχει. Πώς να πω. Δεν το ρωτάς αυτόν τον άνθρωπο. Αν θες να τον σώσεις. Κάθε έθνος δικαίου είναι λίγο πιο περίπλοκο από αυτό. Αλλά εντάξει. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι και φαίνεται και από την φύση τελικά του πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή και τι είναι αυτό να γίνεται μια κανονικότητα γιατί έτσι έχουν επιλέξει τα αστικά κόμματα. Να το θεωρήσουμε αυτό πλέον σε μια κανονικότητα. Το γεγονός ότι το κεφάλι κοστολογείται με 20-22.000 ευρώ. Το γεγονός ότι υπάρχει. Κόμματα. Από τους διακινητές, όχι από τα κόμματα. Οι διακινητές πατάνε σε ένα έδαφος θεσμικό. Σε ένα έδαφος θεσμικό, το οποίο λέει ότι η έννοια του πρόσφυγα και του μετανάστε συνεχώς περιορίζεται. Με αποτέλεσμα το δικαίωμα το ανθρώπινο να αιτείται άσυλο να περιορίζεται επίσης συνεχώς και αδιαλείπτος. Να καταστρατηγείται η συνθήκη της Γενέβης και οι άνθρωποι αυτοί προφανώς καταλήγουν σε ΜΚΟ και εγκληματικούς βέβαια διακινητές. Τους στέλνει όμως εκεί πέρα η πολιτική αυτή η οποία είναι υπεύθυνη τελικά και είναι η αιτία των συνθήκων αυτών και της κατάστασης αυτών. Απλά όσον αφορά το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, χθες έγινε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο από φορείς, συνδικάτα, άλλους φορείς, εργατικούς, λαϊκούς κτλ. Εκεί τι βροντοφώναξε για άλλη μια φορά ο λαός μέσα σε λίγους μήνες.
Το σύνθημα αυτό που λέει τα κέρδη του στις ζωές μας. Δυστυχώς αυτό το σύνθημα επιβεβαιώνεται και με αυτό το τραγικό έγκλημα, όπως επιβεβαιώθηκε φυσικά και στα Τέμπη και όπως επιβεβαιώνεται και καθημερινά. Τι θέλετε να παριθμίσουμε τώρα, τις περιπτώσεις με το ΕΚΑΔΟ και τις γυναίκες που πέθαναν γιατί δεν υπήρχαν ασθενοφόρα, τα εργοδοτικά εγκλήματα, τα εργατικά. Είναι σε όλα αυτά, το κοινό νήμα που συνδέει όλα αυτά τα περιστατικά είναι ακριβώς το γεγονός ότι η ζωή κοστολογείται και ότι μπαίνει απέναντι στην κερδοφορία. Που είναι και ο βασικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή των λαϊκών δικαιωμάτων και της ίδιας της ζωής των ανθρώπων. Φυσικά υπάρχει ένα κοινό νήμα. Και φυσικά πρέπει να αναζητηθούν και να υποδειχθούν και να καταγγελθούν και να φύγει ο κόσμος από τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες που έχουν οι κυβερνήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή, σήμερα, συζητιέται για παράδειγμα στην Κομισιόν νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο θα εντείνει ακόμα περισσότερο την καταστολή, θα φτιάξει παντού στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Στις πρώτες χώρες, στρατόπεδα, τύπου Μόριας κτλ. Αυτό συζητιέται σήμερα και εδώ πέρα και τα κόμματα, τα υπόλοιπα εδώ, τα αστικά κόμματα, αυτό το έχουν συμψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Το συζητάνε από κοινού και θα το φέρουν και εδώ. Υπάρχει συμφωνία, όπως υπόθηκε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που την ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτή η συμφωνία η οποία επέτεινε περαιτέρω την Frontex, την καταστολή, τις αιτίες που πραγματικά δημιουργούν στρατιές ξεριζωμένων κτλ. Αυτά είναι πραγματικότητες και προφανώς δεν γίνεται να μην συζητάμε για τις ευθύνες. Και φυσικά πρώτα και κύρια. Για τη μετανάστευση, κυρία Παπαϊωάννου. Εμείς λέμε συγκεκριμένα ότι ο λαός πρέπει να διεκδικήσει να βγούμε από τους εγκληματικούς αυτούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ, που είναι η ηθική και η φυσική αυτουργή των πολέμων και των δεινών που διεξάγονται σε όλες τις χώρες, όχι μόνο και της Ευρώπης και παγκοσμίως. Πρέπει λοιπόν να πάει με όρους σύγκρουσης απέναντι στο ΝΑΤΟ, να διεκδικήσει την μη περαιτέρω εμπλοκή της χώρας μας στους νατοϊκούς επιθετικούς, ίσα-ίσα την απεμπλοκή από αυτούς τους μηχανισμούς. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα και για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, πρέπει και διεκδικούμε, εμείς και σαν κόμμα το έχουμε καταθέσει, να ισχύσει η συνθήκη της Γενέβης. Να ισχύσει η συνθήκη της Γενέβης, να καταργηθούν οι συμφωνίες του Δουβλίνου, να υπάρχουν επιτροπές ασύλου. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, η όποια ελληνική κυβέρνηση να το διεκδικήσει. Ναι, στους πρόσφυγες. Κύριε Λαβέρδο, να ρωτήσω κι εγώ. Στους πρόσφυγες. Για τους πρόσφυγες. Για τους μετανάστες, εσείς πιστεύετε ότι ενδυναμώνονται οι λαϊκές διεκδικήσεις όταν υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση μεταναστών φτηνού εργατικού δυναμικού που εν τέλει, κατά την ταπεινή μου άποψη, εμένα βολεύει περισσότερο το κεφάλαιο, γιατί ρίχνει τους μισθούς εφαρμόζοντας μια βάρβαρη ανταγωνιστικότητα όχι υπέρ των προϊόντων αλλά υπέρ της ανθρώπινης εργασίας. Να σας πω κάτι. Επειδή και οι Έλληνες έχουν υπάρξει μετανάστες οικονομικοί και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, δεν είναι πολύ παλιά τα ιστορικά γεγονότα και ξέρουμε πώς αντιμετωπίζονται και πώς προέκυψαν οι οικονομικοί μετανάστες. Όταν πηγαίνανε οι παππούδες μας στη Γερμανία, στην Αμερική και αλλού. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα δεν προέρχονται εξ ουρανού. Δεν είναι φαινόμενα διαχρονικά και δεν είναι φαινόμενα με το οποίο ο λαός πρέπει να συμβιβαστεί και να τα θεωρήσει κανονικότητα ότι πάντα έτσι γινόταν και πάντα έτσι θα γίνεται. Υπάρχουν εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Φταίει το σύστημα, φταίει ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός γεννά και τους πολέμους, γεννά και τους οικονομικούς μετανάστες και τέλος πάντων, όταν ο λαός δεν αποφασίζει να ξεμπερδεύει συνολικά με το σύστημα αυτό που βάζει απέναντι στα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων τη δική του ζωή, των παιδιών του κτλ., ναι, προφανώς θα γεννιούνται συνεχώς τέτοια φαινόμενα με συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες. Να πάμε και στον κύριο Στρατούλη, κυρία Παπαϊωάννη. Ναι, θέλω να πω ένα τελευταίο. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ζητήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Τέλος πάντων, να υπάρξουν επιτροπές ασύλου στην Τουρκία για να μπορούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να μην χρειάζεται να καταδικάζονται, να βιώνουν αυτό το τραγικό γεγονός που ζήσαμε και τώρα, το έγκλημα, ή να στηβάζονται τέλος πάντων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης τύπου Μόρια. Υπάρχουν λοιπόν προτάσεις. Το άσυλο πρέπει να το υπερασπιστούν. Οι λαοί πρέπει να το υπερασπιστούν για τους πρόσφυγες, γιατί είναι δικαίωμα αναφέρετο απέναντι στη ζωή, στο ιερό δικαίωμα της ζωής, που σήμερα εδώ πολλοί το επικαλούνται, αλλά επειδή τις μέρες αυτές ακούσαμε και δηλώσεις κανιβαλισμού. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αυτός που είπε ότι τέλος πάντων, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του. Ναι, τον απέπεμψε. Αλλά ήταν βουλευτής, τελευταίος βγήκε. Λοιπόν, ωραία, υποψήφιος. Και διαγράφει αμέσως. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο δεδομένο όπως είπατε. Δεν είναι και τόσο δεδομένο όπως είπατε ότι όλοι
εφορούμαστε από ανθρωπιστικά αισθήματα κτλ. Υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες μιλάμε για κανιβαλιστικές δηλώσεις που ακούστηκαν και από αλλού και αυτές τις γεννούν συγκεκριμένες πολιτικές.